mistakes aren't us. Περιμένω να μου πείτε και τα νέα σας. Εσείς πώς το περάσατε τώρα τις γιορτές, το Πάσχα, φύγατε? Ήσασταν κάποιοι από αυτούς που έβλεπα στην τηλεόραση εκεί στα διόδια? Ήσασταν κάποιος από αυτούς που έβλεπα εκεί στα καράβια, στα αεροπλάνα? Ήσασταν εντός Ελλάδος? Βγήκατε εκτός Ελλάδος? Πρωτοτυπήσατε? Σπάσατε, τέλειωσε και το πλυντήριο. Σπάσατε το κατεστημένο αυτό το οικογενειακό, το όλοι μαζί? Μπορούμε. Οπότε είμαι σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εντωμεταξύ, πραγματικά θεωρώ ότι είναι οι προτεραιότητες αυτές που είναι να βάλω, δηλαδή να διορθώσω κάποια πράγματα από το να φτιάξω και να κάνω κάτι καινούριο. Έχω και αυτά σε συνέχεια, δηλαδή έχω σκοπό να κάνω 1-2 πίνακες. Σας έχω δείξει τον τρόπο σε παλαιότερο βιντεάκι, αλλά θέλω να το δούμε και εδώ, λίγο διαφορετικό. Ίσως θα είναι και λίγο πιο τολμηρός από αυτός ο πίνακας. Νομίζω θα είναι και λίγο τολμηρός αυτός ο πίνακας. Επίσης, προσπαθώ να βγάλω άκρη με την κάμερα και στο προηγούμενο βιντεάκι, στο προηγούμενο για ένα περίπου λεπτό, ακουγόμουν λίγο μπουκωμένη όταν έκανα το voice-over και αυτό μάλλον γιατί δεν είχα πατήσει καλά το καλώδιο του μικροφόνου να έρθει και να μπει μέσα το βυσματάκι. Οπότε ήταν για πάρα πολύ λίγο, αλλά γενικά μετά ο ήχος ήταν ok. Θέλω να μου πείτε τα σχόλιά σας, πώς σας φαίνεται η εικόνα, πώς σας φαίνεται ο ήχος. Δρομολογώ αυτή τη στιγμή να πάρω και έναν φακό, διότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μεγάλη απόσταση, είμαι περίπου στα 2 μέτρα από την κάμερα έτσι όπως την έχω στήσει και φωνάζω και λίγο για να έχετε καλύτερο ήχο, να το φτιάξω μετά και στο μοντάζ κτλ. Και αυτό καταλαβαίνετε δεν βολεύει. Και χρειάζομαι και λίγο auto focus, γιατί με το φακό αυτό δεν υπάρχει auto focus. Σας λέω διάφορα ζητήματα τώρα, τα θέματα μου, τα δικά μου, τα προσωπικά. Περιμένω να διαβάσω και τα δικά σας, έτσι, είναι σαφές αυτό. Είχαμε την αλλαγή τώρα από την Αθήνα, Σαντορίνη, όπου κάθε χρόνο νιώθω ότι κάνουμε μια μετακόμιση και ειδικά τώρα με το παιδί αυξάνονται και τα πράγματα που θέλουμε να μεταφέρουμε. Εντωμεταξύ μαζί με αυτό με έχει πιάσει μια ζούγκλια και επειδή θέλω να έχω φυτά στο σπίτι, θέλω να έχω φυτά, δηλαδή τρελαίνομαι, δεν μπορώ, θέλω να τα φροντίζω, θέλω να τα έχω κάθε μέρα, να ποτίζω, να τα βλέπω, να αναπτύσσονται και τα λοιπά. Μεταφέρω φυτά, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να τα αφήνω εδώ μετά το πέρας της σεζόν και να τα ξαναβρίσκω πάλι και στην κατάσταση που τα έχω αφήσει. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Οπότε μεταφέρω και κάποιες γλάστρες, τις οποίες μάλλον μετά πάλι θα τις ξαναμεταφέρω προς Αθήνα. Υπάρχει μια τρέλα. Και γενικά αυτό το πράγμα λίγο για κάποιες μέρες με κούρασε. Σας πω την αλήθεια μου, με κούρασε. Δεν θέλω να φαίνεται ότι γκρινιάζω σε καμία περίπτωση, απλά σας λέω τους προβληματισμούς μου. Θέλω να πιστεύω ότι το νιώθουμε αυτό. Και γενικά επειδή είναι μια κατάσταση όπου χρειάζεται και να φορτώσεις ένα ολόκληρο αυτοκίνητο με πράγματα, το οποίο είναι τέζα το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να δεις, δεν μπορείς να κουνηθείς, είναι μια κατάσταση. Επίσης στέλνουμε και κούτες, γεμίζουμε κούτες με πράγματα ή με ρούχα ή με παπούτσια ή οτιδήποτε άλλο. Τις πάμε όλες αυτές σε μεταφορική στην Αθήνα και από εκεί με τη μεταφορική έρχονται τα πράγματα στο νησί. Καλό αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει φτιάξει ο καιρός απίστευτα, δηλαδή έχω μπει σε διαδικασία να δω μαγιό, τι θα πάρουμε στο μικρό μπρατσάκι, πώς θα είμαστε και τα σχετικά. Είναι εξαιρετικός ο καιρός, αυτή τη στιγμή δεν φυσάει καθόλου. Θα σας τραβήξω λίγα πλάνα και θα σας τα προσθέσω τώρα σε αυτό το σημείο λίγο να δείτε. Βέβαια έχει αρκετή υγρασία. Εγώ ακριβώς απέναντι από το παράθυρο εδώ στο σαλόνι έχω την Ίω, βλέπω την Ίω. Στέλνω φιλιά στην Ίω, φιλιά στην Ίω. Ελπίζω φέτος. Νομίζω φέτος θα είναι καλή μας η χρονιά, γιατί έχω να πάω στην Ίω, νομίζω, προ-καραντίνας έχω να πάω στην, ναι, προ-COVID έχω να πάω στην Ίω και μου έχει λείψει πάρα πολύ, γιατί είναι εδώ απέναντι, είναι οι παραλίες, η καμία σχέση με τη Σαντορίνη, εγώ δεν θα παραπονεθώ για τις παραλίες της Σαντορίνης και αν δεν γνωρίζετε θα σας τα πω τώρα εγώ έτσι εδώ όλα μαζεμένα. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραία νερά το νησί. Έχει παραλία. Η παραλία είναι πολύ διαφορετική από τις παραλίες που μπορεί να έχεις συνηθίσει και να βλέπεις έτσι αυτό το χρυσό της άμμου ή το ψηλό το χαλικά κτλ. Είναι
σκούρα η παραλία. Δηλαδή, μπαίνοντας μέσα, ναι, μεν είναι καθαρά, μπορεί να βλέπεις τα πόδια σου, μπορεί να βλέπεις μέχρι κάποιο σημείο βαθιά, αλλά λόγω του ηφαιστείου όλο αυτό το κομμάτι είναι σκούρο. Και περνάς στην Ίω απέναντι, όπου είναι τύπου, πόσο να πω, είναι κάτι λιγότερο από ώρα, αν θυμάμαι καλά, τα έχω ξεχάσει κιόλας, θα τρελαθώ, είναι κάτι λιγότερο από ώρα με το καράβι και είναι η άμμος εκεί, έχει αυτό το χρυσό με τη χρυσόσκονη μέσα. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που πήγα με πολύ καλή μου φίλη και φτάσαμε πάρα πολύ πρωί και έχω πάθει ένα σοκ με την άμμο εκεί στο Μιλοπότα, σε αυτή την παραλία και είμαι σοκαρισμένη. Περιμένουμε να ανοίξει το μαγαζί μου, κάτι στις ξαπλώστρες, λιώμα, γιατί φύγαμε από εδώ, δεν ξέρω και εγώ τι ώρα είχαμε φύγει. Στο ενδιάμεσο της δουλειά σεζόν, όλο αυτό το πράγμα και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και βρήκα απευθείας και πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο να πηγαίνουμε να μένουμε και εξαιρετικό φαγητό και εξαιρετικό ποτό, κοκτέιλ και βόλτα και... Έχετε πάει ο? Γράψτε μου στα μηνύματα εδώ από κάτω. Είναι ένα νησί το οποίο είναι εύκολο. Δηλαδή, πρακτικά από το λιμάνι, αν θες να πας στη χώρα της Ίου, πας και με τα πόδια. Έχει βέβαια μία ανηφόρα, αλλά είναι απίστευτα κοντά. Δηλαδή, απίστευτα κοντά. Αν δεν έχετε παιδιά, σκυλιά, γατιά, αν είστε οι δυο σας, αν είστε λοιπόν οι δυο σας, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Έχει και κάποιες παραλίες που χρειάζεται να πας λίγο πιο μακριά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί σας κάνω εγώ τώρα το TripAdvisor της Ίου, απλά επειδή είναι απέναντί μου και τη βλέπω κάθε πρωί και μου έχει λείψει λίγο. Αυτό, παράνοια. Ελπίζω να έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, να μην έχετε βαρεθεί. Σας βομβαρδίζω εγώ με πληροφορίες. Από το τι θέλω να κάνω στο σπίτι μέχρι το που θέλω να πάω μια εκδρομούλα. Οπότε με όλη αυτή τη διαδικασία να επανέλθω, με όλη αυτή τη διαδικασία της μετακίνησης κουράστηκα λίγο και είναι αυτό που το κάνεις κάθε χρόνο και είναι αυτό που θα σου πούν ότι ρε παιδί μου πας σε Σαντορίνη και όταν έχεις μπει σε μια διαδικασία κάποιων χρόνων και κάθε χρόνο κάνεις το ίδιο πράγμα και δεν έχεις ουσιαστικά μια σταθερή βάση, γιατί πρακτικά ισχύει. Δεν έχω μια σταθερή βάση. Έχω, ας πούμε, στο μυαλό μου 2-3 κουζίνες, 2-3 ντουλάπες, ενώ σε 2-3 διαφορετικά σπίτια. Είναι λίγο που χρειάζεται σε πάλι την αναπροσαρμογή σου, αλλάζεις λίγο. Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι αλλάζεις περιβάλλον και αν είσαι άνθρωπος ο οποίος βαριέται και να μην βαριέται, δηλαδή και να μην είσαι τέτοιος άνθρωπος, κάπου με όλη αυτή την αλλαγή, ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι, δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς. Εκεί που πας να βαρεθείς, τσακ αλλάζεις. Χρειάζεται φεύγεις για Αθήνα. Μετά τσακ πας και στον Ναύπλιο. Και μετά τσακ πάλι στην Αθήνα. Και μετά τσακ πάλι στη Σαντορίνη. Είναι μια κατάσταση τέτοια, του τρελού. Οπότε είχα κουραστεί λιγάκι με όλο αυτό. Να φτιάξω, να συμμαζέψω, να τα φέρω όλα, να μην ξεχάσω κάτι. Ξέχασα κάτι στη μεταφορά. Βασικό. Ξέχασα το ψαλίδι για τα μαλλιά, αλλά δεν πειράζει. Θα πάρουμε κάτι από εδώ ή θα παραγγείλω τέλος πάντων κάτι να μου έρθει. Αυτά, τον καφέ μου πίνω. Έχει φτιάξει πάρα πολύ η μέρα, οπότε μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία να σκεφτώ τι θα κάνουμε με μπάνιο, με μπρατσάκια, συμπραγκαλάκια και τα λοιπά. Έχουν ανοίξει σχεδόν όλα τα μαγαζιά εδώ στη Σαντορίνη, αν σας ενδιαφέρει, και σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία. Θεωρώ μέχρι και την 1η Μαΐου θα έχει ανοίξει το μεγαλύτερο μέρος από όλα αυτά και ίσως να είναι και κάποια καλοκαιρινά που θέλω να πιστεύω το αργότερο μέχρι 1η Ιουνίου, τα οποία πρέπει να είναι ελάχιστα. Θεωρώ μέχρι 1η Μαΐου ότι θα έχουν ανοίξει όλα. Οπότε αυτά τα λίγα για την ώρα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην Ία επάνω. Σας παίρνω μαζί μου να δείτε φανταστικές εικόνες γιατί ο ήλιος είναι υπέρλαμπρος και θέλω να σας πάρω μαζί. Θα πάμε λίγο για ένα σύντομο καφεδάκι και επιστρέφουμε. Oh yeah, yeah. Oh no, no. Yeah. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete.
De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera. Tú eres la mujer, mi corazón anhela. Son por ahí todos y todas esas poses que tú conoces. Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, sienta, dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta mujer. Γυρίσαμε, ωραία ήταν, πάρα πάρα πολύ ωραία ήταν και ήθελα να σας απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις που σας είχα ζητήσει να μου κάνετε για Q&A. Θα τις συμπεριλάβω σε αυτό το vlog και ελπίζω να μην βγει τίτανο τεράστιο αυτό το vlog. Ελπίζω να σας αρέσει, να μην βαρεθείτε. Διακοσμητικά τώρα στα δικά μας, γιατί πιστεύω ότι γι' αυτό είστε περισσότεροι εδώ, θέλω να σας πω ότι ετοιμάζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο project. Δεν θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Το τρέχω. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας έχω νέα μέχρι το τέλος Μαΐου. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας έχω νέα. Έχετε εικόνα τι μπορεί να είναι αυτό? Ψυχανεμίζεστε κάτι? Επίσης, τώρα που μου ήρθε. Κάποια κοπέλα από εσάς, νομίζω η Μαρία, αν θυμάμαι καλά, με ρώτησε ότι πώς δεν έχω κάνει επάγγελμα ακόμα αυτό το οποίο σας παρουσιάζω, αυτό το οποίο σας δείχνω. Αρχικά σε αυτό το κομμάτι απαντάω αυτή τη στιγμή. Κάτι ξεκινάει επαγγελματικής φύσεως και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό που το πήρα απόφαση. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, θέλω να σας πω, κάποια άλλη κοπέλα μου είπε ότι στην αρχή στα βίντεο θεωρούσε ότι είμαι διακοσμήτρια. Η αλήθεια είναι ότι έχω τελειώσει γραφιστική. Έχω τελειώσει γραφιστική στο ΤΕΙ της Αθήνας, αν λέγεται ΤΕΙ ακόμα, νομίζω δεν λέγεται ΤΕΙ Αθηνών, κάπως αλλιώς πρέπει να λέγεται. Έχω τελειώσει γραφιστική εκεί, δηλαδή ουσιαστικά είχα έναν όροφο διαφορά με την διακόσμηση. Νομίζω η διακόσμηση ήταν στον πανόροφο και από κάτω είχαμε τη φωτογραφία, κάτι τέτοιο. Έχω τελειώσει γραφιστική. Γραφιστική, αν δεν γνωρίζετε τι είναι, είναι ένας τομέας όπου επιτοπλίστων ασχολούμαστε με την έντυπη επικοινωνία για αρχή, αυτό το κομμάτι. Με περιοδικά, σελιδοποίηση, κάνουμε μοντάζ σε φωτογραφίες, φτιάχνουμε λογότυπα, εταιρικές ταυτότητες. Μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο να κάνουμε ακόμα και κατασκευή σε αντικείμενα μέσω 3D προγραμμάτων. Προσπαθώ να τα σκεφτώ όλα μαζί και είναι τόσο πολλά, είναι τόσα πολλά. Έχω κάνει ακόμα και γραμμικό σχέδιο για αρχιτεκτονική, υπάρχει μια γνώση σε αυτό το κομμάτι, χωρίς βέβαια να μπορώ να πω ότι μπορώ να χτίσω ένα σπίτι μόνη μου, σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπάρχει μια αρκετά μεγάλη γνώση σε αυτό το κομμάτι και γενικά άποψη πάνω σε αυτό, όχι τόσο στα κατασκευαστικά και στο πώς μπορεί να σταθεί ένα σπίτι όρθιο, αλλά γενικά το τι θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα σε έναν χώρο. Έχω δουλέψει σε διαφημιστικές εταιρείες, έχω δουλέψει στην Αθήνα όλα αυτά, έχω δουλέψει σε εκτυπωτικές εταιρείες, έχω αναλάβει κάποιους πελάτες στο παρελθόν, σημαντικούς αρκετά, και λόγω όλης αυτής της γνώσης, συν της αγάπης μου για το σπίτι και για όλο αυτό το κομμάτι της διακόσμησης, ακόμα και με τα ρούχα να παρακολουθούσετε λίγο παλιότερα, γιατί κάπως έτσι εγώ το είχα ξεκινήσει το κανάλι, βέβαια όλο αυτό δεν φεύγει, δηλαδή η αγάπη για το... γενικά μια αγάπη για το όμορφο, το καλέσθητο τριγύρω μου δεν έχει φύγει.
Και δεν νομίζω ότι φεύγει και ποτέ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και σου κληροδοτείται κάπως, αλλά θεωρώ ότι και εσύ κάπως το συντηρείς όλο αυτό το κομμάτι. Έτσι έχω προσανατολιστεί αυτή τη στιγμή στο σπίτι και στην διακόσμηση και στο χώρο, αλλά γενικά βλέπετε και κάποια έτσι touches, μπορώ να πω, και λίγο από ρούχα που και που σας τα πετάω όλα αυτά, ή κάποια πράγματα από προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ και περιποίησης προσώπου που θέλω και αυτά να σας τα δείχνω. Γιατί τέλος πάντων θεωρώ ότι είναι μία... πώς να το πω τώρα αυτό. Το καλέσθητο για μένα προσωπικά είναι και λίγο μία στάση ζωής. Δηλαδή δεν είναι κάτι που σου φεύγει και σου έρχεται. Και η καλεσθησία δεν είναι απαραίτητα... δεν εννοώ απαραίτητα ότι καλέσθητο είναι το minimal. Καλέσθητο μπορεί να είναι και το ρόκο μπαρόκο, άμα είστε έτσι λίγο πιο... θέλετε να βάλετε πράγματα, να είστε λουσάτες και λουσάτοι. Επίσης μπορεί το καλέσθητο να είναι και το 60's, το 70's το στυλ, να κάτσεις να μπλέξεις πράγματα μεταξύ τους. Τέλος πάντων, ένα έτσι λίγο μικρό, μια μικρή παρένθεση για αυτές τις ερωτήσεις που μου είχατε κάνει. Να σας απαντήσω ότι όχι, δεν είμαι διακοσμήτρια, είμαι γραφίστρια. Μεγάλη αγάπη είχα στην αρχιτεκτονική, εκεί ήθελα να περάσω ένα φεγγάρι και πλέον τώρα το έχω πάει σε άλλο επίπεδο, είμαι σε αυτό το κομμάτι της διακόσμησης. Ταυτόχρονα όμως βλέπω και καταλήγω σε πράγματα αρχιτεκτονικής φύσεως, όπου όταν φτάσει η ώρα πρώτα ο Θεός και χρειαστεί ας πούμε να πάμε να κάνουμε κάτι δικό μας οικογενειακά, να έχω μία γνώμη παραπάνω, να έχω λίγο έτσι μία άποψη. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να απολαύσετε το συγκεκριμένο το vlog, θέλω τα σχόλιά σας και σε αυτά που ακούσατε, αλλά και γενικά αν έχετε απορίες ακόμα, θέλω να μου γράφετε ερωτήσεις και προσπαθώ να απαντάω σε όλες, οπότε να προσέχετε, να είστε όλοι και όλες καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, φιλιά πολλά, γεια!